Όπως ξέρει τον Δημήτρη Σταρόβα, δεν χρειάζεται να τον έχει γνωρίσει και προσωπικά. Το τελευταίο που θα μπορούσε να τον φανταστεί, μη γελάς, γιατί και εσύ δεν το φανταζόσουν, επειδή είσαι τρελός, για την πρόκληση μπήκε σε αυτή την ιστορία. Καλώς ήρθατε, Γιάννης, κριτικός επίσης, εκκλησιάζουσες. Καλησπέρα σας. Είναι, κάτσε να σε βρω, είναι η Εφροσύνη στις εκκλησιάζουσες, ο Δημήτρης Σταρόβας. Ναι. Και η Πασιφάη ο Γιάννης. Και η Πασιφάη ο Γιάννης ο κριτικός. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε, θα τα πούμε και αύριο από κοντά. Λοιπόν, καλώς ήρθατε τηλεοπτικά, γιατί αύριο, μεθαύριο και την Κυριακή, τριήμερο στο Βόλο. Ναι. Έτσι. Μεγάλο στοίχημα, λοιπόν, το τρίμερο αυτό, που ο καιρός θα είναι και καλός. Ναι, ο Βόλος, μακάρι, ναι, αυτά τα είδαμε. Να σας υποδεχτούν οι χιλιάδες στο Βόλο. Τι λες, Δημήτρη μου. Ότι είναι πολύς ο κόσμος και θεατρόφιλος. Και από παραστάσεις που έχω κάνει πολλές φορές και μουσικές εκεί, πάντοτε ήταν η ανταπόκριση του κοινού και η προσέλευση ενδιαφέρουσα και συμμετείχαν πάντοτε οι άνθρωποι. Γι' αυτό επιλέξαμε να κάνουμε τρεις παραστάσεις και ο Θεός βοηθός. Λοιπόν, τι γίνεται σε αυτές τις εκκλησιάζουσες, γιατί ο Ρήγας το έχει στήσει όπως κανείς δεν το είχε κάνει μέχρι τώρα. Είναι του Αλέξανδρου Ρήγα, να πούμε, φτιαγμένο. Ναι. Έτσι. Η απόδοση, η μετάφραση του Πολύβιου Δημητρά Κόπου. Έχει σεβαστεί φυσικά το κείμενο, αλλά το έχει προσαρμόσει εξαιρετικά ο Αλέξανδρος. Πολύ σκόπος, πολύ κούραση, πολύ προετοιμασία. Άκουγα το Στάνκογλου πριν που έλεγε για τις πρόβες ότι του αρέσουν. Την επόμενη φορά ας δουλέψει με το Ρήγα και θα αλλάξει. Α, κατάλαβα τι ωραία περάσατε. Μάλιστα. Okay. Όχι, το λέω, ήταν κουραστική διαδικασία γιατί είναι μια παράσταση απαιτήσεων με πολύ μεγάλο θίασο. Αλλά το αποτέλεσμα σε κάνει, ξέρεις, δηλαδή δικαιώνεσαι ρε παιδί μου με κάποιο τρόπο, αποζημιώνεσαι. Λες ότι άξιζε τον κόπο. Ξέρω και από τη φίλη μας που παίζετε μαζί, ναι, και το χειμώνα ότι άρεσε πολύ και δεν ξέρεις τώρα η Ελισάβετ, μιλώ για την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, δεν, ναι, χαρίζεται, ναι, και εύκολα, δηλαδή δεν καθόλου. Είναι γενναιόδορη χωρίς να το νιώθει. Να πει, έτσι, για να ενισχύσει το συνέστημα του συναδέλφου, την αυτό, να πει ναι, τι εργάρα και τέτοια. Λέει αυτό που λέει η καρδιά της εκείνη την ώρα. Έχω ακούσει τα καλύτερα, ναι, με πολύ λαχτάρα. Περιμένω να το δω αυτό το έργο. Γιάννη, ναι, Πασιφάη, τι είναι η ηρωίδα σου? Πασιφάη. Μετά θα μου πεις για την Εφροσύνη, Δημήτρη. Η ηρωίδα μου έρχεται από την Κρήτη, από τον τόπο της καταγωγής μου, άλλωστε. Υπάρχει μέσα στο ρόλο, γιατί πλάστηκε ο ρόλος, δεν υπήρχε σαν Πασιφάη μέσα στο έργο. Φτιάχτηκε για αυτό το πράγμα, για τις εκκλησιάζουσες του Αλέξανδρου. Υπάρχουν πολλές μαντινάδες, είμαι λίγο ενοχλητική προς τις υπόλοιπες, πετάγομαι, διορθώνω, είμαι λίγο τσαμπουκαλού και σύμμαχος της πραξαγόρας, έτσι, πρέπει δηλαδή να... Είμαι κοντά στο έργο της και στο τέλος εναντιώνομαι και εγώ προς την πραξαγόρα όπως και όλες οι υπόλοιπες. Είναι κάτι πολύ δύσκολο όλο αυτό από τις πρόβες που έχουμε περάσει, αλλά τώρα έχει φτάσει στο σημείο της απόλαυσης. Δηλαδή το απολαμβάνουμε καθημερινά και με τον κόσμο, περνάμε ωραία και μεταξύ μας και είναι μια διαδικασία που εγώ πρώτη φορά τη ζω να... Βρίσκομαι σε τέτοιο χώρο με τόσους πολλούς ανθρώπους, τόση προετοιμασία, γιατί χρειάζεται και προετοιμασία πριν αρχίσει το έργο. Να πάμε να βάλουμε τα πράγματά μας, να τα στήσουμε σε συγκεκριμένο σημείο, ώστε να τα βρούμε την ώρα της παράστασης, να τα μαζέψουμε μετά για να τα ξαναβρούμε την άλλη μέρα. Είναι κάτι που δεν το έχω ξαναζήσει μέχρι τώρα και είναι μεγάλη ευθύνη, θέλω να πω. Όπως και να πω και κάτι που είχε πει ο Δημήτρης παλιότερα, ότι οι πρόβες, γενικά οι πρόβες των μουσικών με τις πρόβες των ηθοποιών έχουν τεράστια απόσταση. Δηλαδή είναι κάτι πολύ δύσκολο. Δεν το περίμενα να περάσουμε τόσο... Γιατί το έχεις πει αυτό, Δημήτρη? Τι είπα? Δεν έχει τόση πειθαρχία η πρόβα των μουσικών όσο χρειάζεται στο θέατρο. Καταρχήν, σαν όγκος εργασίας είναι το 1/10, μη σου πω το 1/5. Καλά, βέβαια. Εντάξει. Δηλαδή στην παράσταση το χειμώνα, πούμε, με τον Μαχαιρίτσα και τον Ζουγανέλη και τον Παπακοσταντίνο που είμαστε, εγώ έκανα τρεις πρόβες. Ναι. Ατομικές και κάνα δυο με τα παιδιά, με αυτό, μέχρι εκεί. Εδώ υπάρχει προετοιμασία από την ανάγνωση κάποιο 20 μέρες, ένα μήνα, στήνει, σκηνή, μετά είναι δουλειά. Θεωρώ, όπως έχω ξαναπεί και δεν θα κουραστώ ποτέ να το λέω, θεωρώ ότι οι ηθοποιοί έπρεπε να αμείβονται
Πενταπλάσια τουλάχιστον από ό,τι τώρα. Πραγματικά. Λοιπόν, τώρα δεν πειράζει, θα πω δεν προσωπικά πράγματα αυτά. Επειδή τον έζησα την περίοδο των προβών του Σταρόφα, όταν στείνα τον Καζατζίδη. Έτσι. Τόσο πειθαρχημένος, τόσο εργατικός. Εκεί που χρειαζόταν έκανε το χαβαλέ. Εκεί που δημιουργεί το ένταση σταματούσε. Καλά, είχε. Τώρα δεν πειράζει να πω και αυτό ότι είχε και τις απίθανες δικαιολογίες. Τον πρώτο καιρό που αργούσε στην πρόβα, έλεγε τι να κάνω. Είχα τα γεμιστά στο φούρνο. Δηλαδή, μου έλεγε η Μιμή, είχα πέσει κάτω από τα γέλια. Δεν μπορούσα να το θυμώσω γιατί ξέρω εγώ, στείνα μια σκηνή που ήταν απαραίτητο. Ο Σταρόφα. Δεν ήταν γεμιστά, ήταν μουσακά. Μουσακά, ακόμη καλύτερα. Λοιπόν, εντάξει, τρελός. Okay. Άρα τώρα έχεις εκτιμήσει παραπάνω τη δουλειά, λες, του ηθοποιού, γιατί πρόζες κάνατε εσείς και στις μουσικές σκηνές. Ναι, αλλά έτσι σαν αμυγός, έχει κανόνες στο θέατρο που και στους άγαμους, ας πούμε, παρότι παίζαμε σκετσάκια, δεν υπάρχει αυτή η πειθαρχία του θεάτρου και αυτή η άγραφη νόμη, ότι πας, ας πούμε, μια ώρα πριν την παράσταση, μια μισή τουλάχιστον, τουλάχιστον μισή ώρα πριν την πρόβα. Εγώ, για μένα ήταν καινούργια πράγματα αυτά. Αλλά δεν υπέκυψα, ομολογώ. τα προσάρμοσα στα δικά μου μέτρα και στάθμα. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία και δημιουργική και την απολαμβάνω. Λοιπόν, πριν πάμε να δούμε τους άλλους συντελεστές, βγάλτε μας και το νούμερο, γιατί σήμερα δίνουμε 10 μονές προσκλήσεις για την αυριανή παράσταση. Αύριο θα σας δώσουμε και για το Σάββατο και για την Κυριακή. Από αύριο, λοιπόν, για ένα τρίμερο, οι εκκλησιάζουσες είναι στον Βόλο. Και σας δίνουμε 10 μονές προσκλήσεις για την αυριανή παράσταση και για το Σαββατοκύριακο. Είπαμε θα τις δώσουμε αύριο. Οι 10 πρώτοι φίλοι μας τις έχουν πάρει. Πάμε να δούμε τους συντελεστές. Πώς φέρεστε στο μοναδικό κορίτσι ΝΑΤΟ στη Σοφία Μουτίδου της παράστασης. Πώς φερόμαστε, Γιάννη? Νομίζω ότι η Σοφία είναι υπερπροστατευτική. Είναι η μάνα του λόγου. Είναι η μάνα του. Υπήρξε μέρα που μας έφερε παστίτσιο και γεμιστά για όλο το θείασο, ας πούμε, έκατσε και μαγείρεψε και έφερε φαγητά. Εμένα τουλάχιστον μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί την βλέπω κάθεται και ασχολείται με τον κάθε ηθοποιό, πώς θα βαφτεί, γιατί είναι δύσκολο και για τα παιδιά να βαφτούν γυναικεία, έτσι. Και κάθεται και βοηθάει, δίνει συμβουλές, θα βάλεις αυτό, θα κάνεις αυτό, κάποιος τους βάφει ίδια. Είναι υπέροχη η Σοφία, δεν νομίζω. Έχει φροντίσει, έχει βρει και τα. Από ένα τσαντάκι χορηγία για τον καθένα με όλα τα καλλιτικά, τουλάχιστον για την αρχή μέχρι να τελειώσουν. Αυτά στο πίσω από στο παρασκήνιο και στην πράξη είναι μια κατηγορία μόνη της Μουτίδου, υποκριτικά εννοώ, είναι το κορίτσι δεν παίζεται. Πραγματικά. Είναι δηλαδή απολαυστική, ας πούμε, σε αυτό που κάνει. Για πάμε και στους υπόλοιπους. Πραξαγόρα, ο Αντώνης, ο Λουδάρος. Αύριο ποιοι είναι, άρτε μαζί μας, είναι ο Λουδάρος, ο Κωνσταντίνου και ο Ματιάμπα. Okay. Λοιπόν, πάμε στον Λουδάρο. Ο Λουδάρος είναι. Εντάξει. Είναι ο Λουδάρος. Χρόνια. Εντάξει. Χρόνια okay. Πάω παρακάτω. Στο μεταξύ, εσύ. Του πάει εξαιρετικά. Είχες την ατυχία, φίλε μου, Δημήτρη, να τους φας τη μάπα και το καλοκαίρι τους χειμερινούς σου συμπροταγωνιστές. Και τον Ήλια. Έλατε. Και τον Λουδάρο και τον Μελέτη. Έτσι. Και τον Αντώνη τον Λουδάρο. Που είναι ο Βλέπηρος. Ο Μελέτης, ο Ηλίας. Είναι ο άντρας της Πραξαγόρα που υποδίε το. Ο Αντώνης, που είναι και ο πρωταγωνιστικός ρόλος, ο κύριος. Ο Ηλίας ο Μελέτης είναι ο Βλέπηρος, ο άνδρας της, όπως είπες. Που είναι εξαιρετικό παιδί και ο Μελέτης ο Ηλίας. Λοιπόν, Ματιάμπα, ποιος είναι? Βέβαια, και ηθοποιός φοβερός. Ο Ισαΐας Ματιάμπα, ο Χάρης ο Γρηγορόπουλος, ο Ιβάνης Σβιτάιλο. Σβιτάιλο, σωστά. Σβιτάιλο, ποιον ξεχνάω. Είδα τον Τάκη το Βαμβακίδη στα πλάνα, βέβαια. Που είναι και δικό μας παιδί. Α, ο Τάκης, ο Τάκης. Δικό μας εννοώ Θεσσαλός. Ο κύριος Κωνσταντίνου, εμπειρία ο Κωνσταντίνου. Για πες μας, ο Κωνσταντίνου κάνει τον Έλληνα, δηλαδή. Ναι, υπάρχει ένας μονόλογος, ουσιαστικά, αλλά εμπλέκεται και στις σκηνές, λέει σημαντικά πράγματα, δηλαδή θα νομίζω ότι είναι, ούτως ή άλλως είναι. Όταν το διαβάζαμε σαν κείμενο, εμένα μου ήρθε να κλάψω, ας πούμε. Λέει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, πόσο μάλλον όταν ακούσα τον Γιώργο Κωνσταντίνου, είναι σαν εξτρά ρόλος που δεν υπάρχει στο κείμενο. Είναι αλλά στη διασκευή του Αλέξανδρου Ρήγα, δηλαδή. Ναι. Και επίσης να πούμε, είναι γενικώς η προσέγγιση, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί υπάρχουν γυναίκες στο κανονικό κείμενο, είναι από την Αθήνα.
Εδώ υπάρχουν από όλη την Ελλάδα. Από τη Σμύρνη, από τη Μακεδονία, από την Κρήτη, μαζεύονται και φαινόμενα. Μα βλέπουμε και στο τρέλερ, φέρτε το ξανά. Χορογραφίες. Βλέπουμε και το σύμβολο της Μακεδονίας, τον ήλιο της Βεργίνας, έτσι. Ναι. Δεν είπαμε τον Ζαμπάρα, τον Κωνσταντίνο Ζαμπάρα που κάνει την Αγλαία και Νεοκλήση είναι ο Θανάσης Πατριαρχίας. Έτσι και έχετε και πολύ ωραίο χώρο, μαθαίνω. Πολύ. Ποιους δεν είπαμε από τους συντελεστές? Τη μετάφραση την είπες, έτσι. Εύελιν Σιούπη τα κοστούμια, Γιάννης Πανόπουλος τα σκηνικά και η Λία Βύση, βλέπω, σας έκανε τη μουσική διδασκαλία. Α, τη διδασκαλία, ναι, ναι. Έτσι. Ναι. Με το καλό να ορίσετε. Ναι. Δεν σταύρωσε που βέβαια αυτό το παιδί δίπλα σου, ο Γιάννης ο κριτικός. Και δεν σου και κανένας που σου αρέσει και να μιλάς, το πήρες πάνω σου. Δεν μπορεί, εντάξει. Να είστε καλά, με το καλό. Καλή επιτυχία στις εκκλησιά του Βόλου. Που είναι εξαιρετικές, έτσι. Εκεί είναι το ραντεβού. Φιλιά πολλά, γεια και χαρά. Ευχαριστούμε πολύ.